Η ιστορία του κτηρίου είναι ένα από τα πολλά βιομηχανικά κτίρια που είχε το Πλωμάρι, το οποίο διακρινόταν για τη βιομηχανική του δραστηριότητα και παράδοση, βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια. Επιλέχθηκε ένα βιομηχανικό κτίριο, το οποίο γινόταν αυτές οι διεργασίες, μπουνιά, επεξεργασία λαδιού κλπ, το οποίο επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σαν ναυτικό, σαν ένα ζωντανό ναυτικό μουσείο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θαυμάσιο, ένα πολύ ωραίο κτίριο, εμβληματικό κτίριο, μέσα στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα, μεγάλο. Είχε όλα τα προσόντα για να γίνει. Υπήρχε και το άλλο που μπορούσε να γίνει στον παλιό του Αρσανά, τον Γιαμουγιάννηδον, αλλά εκεί δεν ξέρω πώς έγινε πια η διάκριση τους. Νομίζω ήταν πιο ακριβό το άλλο, πιο ακριβό αυτό εδώ, το οποίο ήταν ο πρώτος Αρσανάς που έγινε. Ήταν ένα από τα δύο, τρία, ήταν και ένα τρίτο, που έπρεπε να διαλέξουν οι αυτοί που ορίστηκαν σαν αρμόδιοι, Μουσείο Ναυπηγικής Παράδοσης και Ναυτικής Τέχνης, κάπως έτσι λεγόταν, όχι του Πλωμαρίου και της Λέσβου, του Αιγαίου. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Νομίζω ότι πια έχει οριμάσει πάρα πολύ, πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσει. Τα βήματα τώρα, τι να σας τα πρωτοπώ τώρα, είναι πάρα πολλά που... Οπωσδήποτε χρειάζονται μελέτες. Πάνω απ' όλα για να γίνει ένα κτίριο χρειάζονται μελέτες. Αλλά πριν από τις μελέτες χρειάζονται και οι άνθρωποι που θα έχουν το μεράκι, το κέφι να το κάνουν. Το Αιγαίο είναι αυτό που γέννησε την ναυπηγική τέχνη. Εδώ πρωτοεμφανίστηκε. Πριν από 10.000 τουλάχιστον χρόνια έχουμε τη μεταφορά οψιδιανού, το οποίο με κάποια σχέδια μεταφερόταν. Έχουμε τη σχεδία του Οδυσσέα πριν από 2.000 χρόνια π.Χ. έτσι είναι, ναι. Όχι πριν, μία φορά το πριν. Το Αιγαίο, το οποίο διακρίνεται για τον πολιτισμό του αυτό. Έχουμε τον Ανδρέα τον Γιώργιο, είχαμε έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν υπέροχο καραβομαραγκό και δυστυχώς τον χάσαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Έχουμε τον Τερσανάτο, ο οποίος παραμένει. Τώρα θα βρεθεί ένας φωτισμένος νέος να πάει να μάθει μερικά πράγματα για την τέχνη του. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το πράγμα. Εμείς θέλουμε να δοθεί κάποια υποτροφία σε έναν νέους να πηγαίνουν να μάθουν παρά έξω και να έρθουν. Υπάρχει ο Ταρσανάς. Πρέπει να συνεχιστεί. Η ρεγκάτα ξεκίνησε από το Πλωμάρι, αποφασίστηκε από τους δημιουργούς της ρεγκάτας. Πρέπει να ξεκινήσει τιμητικά από το Πλωμάρι, γιατί διακρινόταν για την αυτοσύνη του. Για τους πολλούς ταρσανάδες που είχε, τους ναυπηγούς κλπ. Και έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι αυτοί να τιμηθούν και πράγματι χρειάζεται βέβαια. Άργησε να ξανάρθει, πέρασαν αρκετά χρόνια για να ξανάρθει πάλι, να περάσει από το Πλωμάρι. Αλλά διακρίθηκε και μέσα από αυτό μάθαμε κι εμείς πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Και αυτό θέλουμε. Πρέπει οι νέοι να μάθουν για την παράδοσή μας, για την ιστορία μας, τι ήταν το Πλωμάρι. Η θάλασσα. Η θάλασσα έδωσε πολλά, πολλά πράγματα, όπως και τα βουνά της. Είναι πανέμορφα και πολύ και έφορα. Πόσο ονειρεύεστε να δείτε αυτό το κτίριο? Ονειρεύομαι. Όπως το ονειρεύουμε εδώ και πολλά χρόνια, ένα ζωντανό μουσείο, στο οποίο να μην είναι απλά να βλέπουμε τα εκθέματα, φωτογραφίες, βαρκούλες και δεν ξέρω τι. Εκεί μέσα να μαθαίνουν ορισμένα πράγματα. Όχι να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται οι νέοι, να βρίσκονται, να υπαρδημιουργούνται όλα τα ναυτικά, τους κόμπους τους ναυτικούς, τα καϊκά και τα μικρά, να έχει ζωντάνια. Εκπαιδευτικό κέντρο να γίνει.